Τι κάνετε? Γεια σας, Μαριάννα. Καλά είμαστε. Εσείς είστε? Πώς το μονάσχομαι σήμερα? Χειμωνιάτικη σε βλέπω σήμερα. Περίμενε, έχουμε συνέχεια. Σήμερα έχουμε 18 Οκτωβρίου. 18 Οκτωβρίου. Και τι έγινε το 1981? Τι να γίνει. Είναι μεγάλες στιγμές για τον τόπο. Μεγάλες. Ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση. Ναι, έτσι, εντάξει, ήταν μια τεράστια πολιτική αλλαγή. Το Πασόκ, το 48,07. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Να δούμε, βέβαια να δούμε. Γιατί να μην δούμε. Θα τον μεθύσουμε τον ίδιο σύμπαντο. Θα τον τραγούμε. Η Σαντίνα. Η σημερινή συγκέντρωση θα μείνει στην ιστορία. Γιαγιά, γιατί είσαι σήμερα εδώ? Ήρθα κι εγώ για τον Παπαντρέου μου, ήρθα το παλικάρι μου, τον Λεβέντη μου, τον... Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά. Εδώ είμαστε όλοι το ίδιο. Μόνο ο Παπαντρέου είναι ναύαρχος και στρατηγός, οι άλλοι είμαστε φαντάροι. Περνάμε καλά στην Ελλάδα, όλοι. Ναι. Όλοι καλά περνάμε. Το υποστηρίξετε λίγα κι αυτό? Υποστηρίξω. Ναι, ναι. Υποστηρίξω, διότι έχουμε σοσιαλιστική κυβέρνηση. Για πετε μου, εσείς τι περιμένετε από τις αύριες? Πάσο και πρώτο κόμμα, πας σε Ελλάδος. Πάσο και πας σε Ελλάδος, πρώτο κόμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτο κόμμα, το Πάσο. Εσείς κύριε, τι περιμένετε από τις αυριανές εκλογές? Περιμένω Πασόκ για καλύτερες μέρες. Κύριε Μητσοτάκη, θα σας πω κάτι. Καληνύχτα σας. Ευαίσθητες χορδές ακούμπησες. Ο πατέρας σας. Εδώ. Ναι. Ο πατέρας εδώ, μας. Εγώ τον έχω έτσι και τον θαυμάζω. Δεν έχουμε βέβαια ζήσει εμείς δική μου εποχή όλα αυτά που ζήσατε εσείς. Ναι. Γιατί βλέπουμε τον κόσμο στο Σύνταγμα είναι από το 85 νομίζω αυτή η συγκέντρωση. Όπου... Ναι. Πιθανόν το 85. Έτσι ήταν. Ναι, χαμός. Απλώς είχε τώρα... πανό το 80. Το 81, το 85 δεν υπήρχε. Δεν είχε πανό. Όχι, γιατί χαλούσαν το πανοραμικό, το πανοραμικό του Μπυρσίμ. Και είχε μόνο σημαίακια. Δηλαδή και στις Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώσεις και του... Βέβαια, μετά είχαν φύγει τα πανό, γιατί χαλάγαν το πλάνο το μακρινό. Το πανοραμικό, που έδειχνε την έκταση του κόσμου. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ήταν στιγμές, ας πούμε, ιστορικές, οι οποίες... Ο Γιώργος Κατσιφάρας που έδειξε εκεί, που έκανε τη δήλωση του Κακαουνάκη, έτσι, ναι. Είχε πει την ιστορική φράση, αν δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας μας. Άκουλω. Έτσι είχε πει ο Κατσιφάρας. Το Πασόκ τότε, γιατί να ξέρουμε τώρα τι λέμε, το Πασόκ τότε πράγματι είχε ένα τεράστιο ρεύμα, έκανε καλά πράγματα και έκανε και πολύ βέβαια, κακά πράγματα. Και λάθη, μεγάλα. Βέβαια. Έτσι. Συμφωνώ μαζί. Εμελίωσε και μια Ελλάδα η οποία έφτασε μέχρι τη χρεοκοπία. Πολύ κακά ήθη. Και έκανε και πάρα πολύ καλά πράγματα. Άλλαξε τον κοινωνικό ιστό. 40 χρόνια. Το Πασόκ άλλαξε τον κοινωνικό ιστό, επί της ουσίας. Λοιπόν. Άλλαξε διαμόρφωση, διαστρωμάτωση. Τι θα πει ο πατέρας σας που βάλεις εκεί? Είναι ο μπαμπάς όλων. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Έτσι μου έλεγε ο μπαμπάς μου, ο παππούς, όλοι έτσι πήγαμε, γενιές. Γενιές. Και τώρα η δική μου γενιά. Έτσι. Ναι. Έχουμε μίξει, μέσα από τα social. Συνέχεια, ναι. Που είναι Πασόκ. Δηλαδή, σκέψου ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, πολύ γνωστό. Ναι. Όταν γίνεται ένα μεγάλο πάρτι, ναι. Μπαίνει ο ύμνος του Πασόκ, το αλήθεια, Καλημέρα τώρα. Ελλάδα. Ναι. Σηκώνουμε όλοι οι σημαίες του Πασόκ. Τώρα σου λέω 22 χρονών, 20 χρονών. Πολύ γνωστό μαγαζί στο κέντρο του Κολωνακίου. Τι λες, και μπαίνει εκεί, ανεβαίνουν πάνω, βάζουν την εικόνα... Και στο Εκάνη Κλαμπ. Όχι. Στο Εκάνη Κλαμπ όχι. Ναι. Σε πάρτι τώρα σου σε λέω. Σε πάρτι. Ναι. Κατεβαίνει η φωτογραφία του Ανδρέου Παπανδρέου. Είναι τρέντο Πασόκ, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί θυμίζει αυτά τα καλά χρόνια που εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα... Είναι περνούσε αυτό... το χρήμα από εδώ, παιδί μου. Με τη σέσουλα... Είναι αυτό που έλεγε ο μετά ήρθαμε να το πληρώσουμε. Άστα τώρα. Είναι αυτά που έλεγε ο Κωνσταντινόπουλος στη Βουλή. Δεξιά κοιτάω ο Πασόκ. Αριστερά κοιτάω ο Πασόκ. Στη μέση κοιτάω ο Πασόκ. Έτσι. Αυτό.